Μία συνεδρία ήταν αρκετή για να πέσει ο Γενικό Δείκτη Αθηνών κάτω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και να επιστρέψει στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2012. Η συνεδρία έκλεισε με απώλειες 4,9%, κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας που προκαλεί η παρατεταμένη κρίση στην Κύπρο και οι φόβοι για κούρεμα καταθέσεων και σε άλλες προβληματικές τράπεζες. Φόβοι που ενισχύθηκαν μετά τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι μεγαλοκαταθέτες δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές διασώσεις τραπεζών. Πτωτικά κινήθηκαν και τα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, με την Ισπανία να υφίσταται και πάλι τις μεγαλύτερες ζημιές. Αντίθετα, με θετικά πρόσημα έκλεισαν Λονδίνο, Φραγκφούρτη και Παρίσι, μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την Αμερικανική οικονομία.